την ωραιότητα της παρθενίας σου και το υπέρλαμπροντο της αγνίας σου. Ο Γαβριήλ καταπλαγής, ευώασε Θεοτόκε. Αδερφοί μου, η Παναγία μας έχει όλα στα σχάριτας τα οποία ο Πανάγατος Θεός έδωκεν εις αυτήν. Πέραν όμως από όσα έδωκεν στην Παναγία μας ο Θεός, βασιλεύουν δύο τα οποία έγιναν αιτία για να έρθει ο Θεός στον κόσμο. Η παρθενία και η αγνώτης. Τι ζητούμε σήμερα μέσα σε αυτήν την κοινωνία την αμαρτωλή? Τι ζητούμε σήμερα να εύρουμε τα δύο αυτά μεγάλα χαρίσματα τα οποία έδωκε ο Θεός? Τι ζητούμε να εύρουμε μέσα σε αυτήν την κοινωνία την Μιχαλίδαν και αμαρτωλών? Μιχαλής διότι αρνήθηκε τον Θεό, αρνήθηκε τον νυφίον Χριστόν και έφυγε με τον διάβολον. Και μένουμε και ερευνούμε να εύρουμε την παρθενία και το υπέρλαμπροντο της αγνίας, λέγει. Για να κατέβει ο Θεός έπρεπε αυτά τα δύο να υπάρξουν ως κλίμακα πάνω στην οποία ο Κύριος εστηρίχθη για να έρθει στον κόσμο τούτον να τον σώσει. Παρθενία λοιπόν. Τι σημαίνει παρθενία? Παρθενία σημαίνει να είσαι αγνό, όπως σε γέννησε η μητέρα σου, έως το μυστήριο του γάμου που θα βάλει το στεφάνινο ιερεύς. Και από το στεφάνιν εκείνο μέχρι τον τάφον, αγνία και παρθενία. Η Παναγία μας είχε και τα δύο, την παρθενία και την αγνότητα. Αγνώτης τι σημαίνει? Μετά από την παρθενία να αγωνίζεται ο χριστιανός, το παιδί του Θεού, να αγωνίζεται να έχει την διάνοια του καθαρήν. Αυτό σημαίνει αγνώτης. Η Παναγία μας ούτε ίχνος αμαρτίας για να προσβάλλει την αγνότητά της υπήρξε. Στον ήλιο, εάν ερευνήσεις, δυνατόν να έβρεις στίγματα παράσιτα. Στην αγνότητα της παρθενίας μας δεν υπήρξε τίποτε. Δι' αυτό και ο Αρχάγγελος απορεί και εξίσταται. Τι να σε ονομάσω, της λέγει. Δεν έχω πού να καταλήξω. Καταλήγω εσένα. Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Παρθενία. Ο Ευσέβιος ο Ολύμπου, ένας πατέρας της Εκκλησίας μας, εκάλεσε στον κήπον της ασκήσεώς του όλας τας αρετάς: αγάπη, πίστη, ελπίδα, πραότης, υπομονή, εγκράτεια. Και η κάθε μία από αυτά τα αρετάς εξυμνούσε τον εαυτόν της. Η αγάπη έλεγε: εγώ αγαπώ όλο τον κόσμο όπως αγάπησε ο Θεός μου εμάς τους αμαρτωλούς και κατέβηκε για να μας σώσει. Αγαπώ τους πονεμένους, αγαπώ τους ασθενείς, αγαπώ τους εγκαταλελειμμένους, αγαπώ εκείνους οι οποίοι ζητούν βοήθεια.
ωραία η αρετή, αυτή η μεγάλη της αγάπης. Και η πίστης τι έλεγε? Εάν δεν έχεις πίστη, δεν βλέπεις τον Θεό. Δι' αυτό μακάριος εκείνος ο οποίος πιστεύει και βλέπει τον Θεό. Πίστης, αγάπη, πραότης, υπομονή, όλες οι αρετές επίνασαν τον εαυτόν τους και τελευταία έμεινε η παρθενία. Από τη λέξη αυτήν, εάν προσθέσεις ένα άλφα και αφαιρέσεις ένα νι, γίνεται αμέσως παρατοθείον. Εγώ, λέγει η παρθενία, είμαι κοντά στον Θεόν. Και ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος ακριβώς αγάπησε τον μαθητή του τον Ιωάννη και τον έβαλε στην θέση του και είπε στην Παναγία μας όταν ήταν επάνω στο σταυρό, «Μήτερ, ιδού ο γιος σου». Και είπε στον Ιωάννη, «Ιδού η μήτερ σου». Ω, πόσον ανεβάζει η παρθενία, αδερφή μου, πόσον ανεβάζει η αγνώτης, πόσον ανεβάζει η σοφροσύνη των άνθρωπων, τον θέτει παρά το Θείο. Στην Αποκάλυψη 144.000 ακολουθούν το αρνίον όπου εάν υπάγει και είναι εντεδημένες οι χιλιάδες αυτές με λευκά ενδύματα και ακολουθούν το αρνίον και ψάλουσιν οδύν καινήν. Μίαν οδύν καινούρια, λέει, είναι ουδής έγνω. Κανείς δεν εγνώριζε, λέει. Είμαι μόνον οι 144.000 εακολουθούσε το αρνίον. Παρθενία. Ο Κύριος μας σε λίγες μέρες θα μας πει ιδού ο νηφιός έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρίς γρηγορούντα. Θα μας πει την παραβολή των 10 παρθένων. Οι 5 ήσαν όμως φρόνιμες και οι 5 ήσαν μωρές. Οι μωρές έχασαν το δείπνο, έμειναν έξω του νηφίου. Ας παρακαλέσουμε εμείς τον Θεό μας να μας δώσει την αγνότητα και την παρθενία, τα δύο αυτά μεγάλα ιδανικά, τα οποία σήμερα δυσκολευόμεθα να εύρουμε, διότι όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας παραθεωρούνται και περισσότερον το μυστήριο του γάμου. Αυτό δεν είναι μυστήριο πλέον, διότι αγνή κόρη δεν εισέρχεται ποτέ στην Εκκλησία, σπανιότατα, σπανιότατα. Γιατί? Διότι μας έφαγε η καταραμένη μόδα, αυτή η οποία αντέστρεψε τους όρους και έκανε την γυναίκα άντρα και τον άντρα γυναίκα. Και βλέπεις μπροστά σου και μέσα στις εκκλησίες δεν εντρέπονται και εισέρχονται με ενδύματα αντρός. Μέσα στα μοναστήρια κατεπάτησαν τα πάντα να έρχεστε στην εκκλησία όπως είστε. Δεν είναι αυτό σωστό. Στην εκκλησία δεν έρχεται όποιος και να είναι. Στην εκκλησία έρχεται εκείνος ο οποίος αγαπά τον Θεό. Αδερφοί μου, μπροστά μας έχω ένα πλήθος κόσμου. Δεν ξέρω ποιος αγαπά τον Θεό και ποιος δεν τον αγαπά. Εσείς θα δείτε από ένα σημείο που θα σας πω. Την ημέρα της Αναστάσεως ο Κύριος μας θα πει «Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτως αν οι εχθροί αυτού». Εσείς θα καταλάβετε ποιος είναι εχθρός του Θεού και ποιος είναι με τον Θεό. Μόνοι σας. Δεν μπορώ να πω τίποτε άλλο. Δέστε τον εαυτό σας, ζυγίστε τον και εκείνοι οι οποίοι θα φύγουν δεν είναι με τον Θεό, είναι εχθροί του Θεού. Και διασκορπιστήτως αν λέγει η εχθρή αυτού. Μη φύγετε από την εκκλησία την ώρα που θα ακούσετε αυτόν τον αγγελικό ύμνο.
Μείνετε μέχρι το τέλος να ακούσετε τον Χριστό Ανέστη και τον κατηχητικό λόγο του Ιερού Χρυσοστό. Μείνετε μέχρι τέλους δι' αναλάβουμε τον μισθό μας, να μας αξιώσει ο Θεός εις τούτον τον κόσμο, να ζήσουμε μαζί Του και να εαρτώσουμε τα πάθη Του και να μας αξιώσει της επουρανίου του Βασιλείας. Αμήν.